Με αίμα βάφτηκαν ξανά οι δρόμοι της Κρήτης, με ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Τράχυλος, στο Δήμο Κισάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο όταν ο οδηγός του ενοικιαζόμενου επιχείρησε να κάνει παράνομη αναστροφή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και το σοβαρό τραυματισμό του συνεπιβάτη και αδελφού του θύματος, μόλις 14 ετών. Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τα δύο ανήλικα παιδιά και τα μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Διακομίστησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 17χρονος και ένας 14χρονος από τροχαίο στην περιοχή Κισάμου του νομού Χανίων. Ο 17χρονος κατέληξε, έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο 14χρονος νοσηλεύεται με κατάγματα. Ο αδελφός του άτυχου 17χρονου, συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα, φέρει σοβαρά ορθοπαιδικά τραύματα. Ο 14χρονος αδελφός του άτυχου 17χρονου που επέβαινε στη μοτοσικλέτα έχει υποστεί κατάγματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Παρά το γεγονός ότι στους δρόμους της Κρήτης εκτυλίχθηκε ακόμα μια οικογενειακή τραγωδία, οι κρητικοί οδηγοί φαίνεται πως δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για ακόμα μία εβδομάδα σε όλο το νησί, η Κρήτη βρίσκεται στην τρίτη θέση σε ολόκληρη την Ελλάδα με 2.397 παραβάσεις. Δυστυχώς όλα πηγάζουν από την οικογένειά μας και από την παιδεία που έχουμε, είτε είναι στο σπίτι μας, είτε είναι στο σχολείο μας, και από την κυκλοφοριακή αγωγή την οποία δεν έχουμε. Και ξέρετε, αυτό μέσα σε 20-25 ώρες που θα κάνει κάποιος μάθημα για να βγάλει κάποιο δίπλωμα, αν έχει τις περισσότερες φορές δίπλωμα ή δεν έχει, είναι δύσκολο να αλλάξει. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε από νωρίς. Από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου διενεργήθηκαν 11.122 έλεγχοι σε οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.397 παραβάσεις, με την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων για τους κρητικούς οδηγούς, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Βλέπουμε τις παραβιάσεις και είναι πάρα πολύ μεγάλες σε νούμερα. Και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τον εφαρμόζουμε στο έπακρο, προκειμένου να μην κάνουμε παραβιάσεις και να μην έρχονται τα ατυχήματα που είναι συνέπεια των παραβιάσεων αυτών.